Η εφημερίδα Ελευθερία στη Λάρισα είναι μία από τις αρχαιότερες εφημερίδες της χώρας και μάλιστα για επαρχιακή εφημερίδα έχει και ένα πάρα πολύ καλό τιράζ. Η Ελευθερία λοιπόν κάνει μία αποκάλυψη σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα ότι ταυτοποιήθηκε μεταξύ άλλων και έβριμα από το ιδιόκτητο οικόπεδο του πανδρεμένου που άτακτα και προφανώς εκτός νομιμότητας είχαν μεταφερθεί τα 25 φορτηγά με άμμο και στοιχεία. Η ομάδα Νούμπη, σας θυμίζω, είχε μπει μέσα και σε αυτό. Και γιατί την βάλαν οι οικογένειες. Η Ελευθερία λοιπόν της Λάρισας αποκαλύπτει ότι μετά από ανάλυση DNA προσδιορίστηκε γενετικός τύπος που ταυτίστηκε με το γενετικό τύπο ηλικιωμένου επιβάτη θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. 15 μήνες μετά. Με συγχωρείτε. Όλα καλά τα έχουν κάνει. 15 μήνες μετά, παιδιά, μια απάντηση κάτι της, η ανευθύνο υπεύθυνη, η αρμόδιοι, η αναρμόδιοι, κάποιος, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής, όλα καλά. Όλα καλά. 15 μήνες μετά, τι ακριβώς ερευνούν οι ανακριτικές αρχές. Δεν θα πάω παραπάνω. Οι ανακριτικές αρχές μπορούν να μας πούν τι ακριβώς ερευνούν. 15 μήνες. Πηγαίνετε οικογένειες μαζί με τις εθελοντικές ομάδες και φέρτε μας τα στοιχεία γιατί αλλιώς δεν μπορούμε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και όλοι οι άλλοι μαζί σκοτώνονταν για τη φέτα την Παρασκευή το τι έκλεινε η Βουλή. Ενώ το απόγευμα το πόρισμα πήγε τις Πέμπτης για τα Τέμπη με πολιτικά πρόσωπα, είπαμε μια κορώνα εκεί και τελειώσαμε. Καλημερίζω τον κύριο Παύλο Ασλανίδη από το Σύλλογο Τέμπη 2023. Κύριε Ασλανίδη, πολύ γρήγορα θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς η αποκάλυψη Ελευθερίας. Έχει βάση, γιατί η Ελευθερία δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα στη Λάρισα και στη Θεσσαλία. Έχει βάση, το έχουμε πληροφορηθεί κι εμείς ότι όντως έχει ταυτοποιηθεί ένα ορθό και υπάρχουν κι άλλα που είχε πάρει το κλιματολογικό πριν κανένα μήνα και πήγαινε και αυτά να ταυτοποιηθούν. Μάλιστα. Είναι τα πρώτα που είχαν πάρει, που είχαν βρεθεί. Η ομάδα Νούπης ακόμα δεν έχει στείλει την έκθεση, μάλλον έχει κάνει έκθεση, την έχει στείλει στον ανακριτή, όπου να είναι θα μπει και αυτή στη δικογραφία και εκεί μάλλον θα μπουν και καινούργια στοιχεία. Και καινούργια στοιχεία. Κύριε Ασλανίδη, με βάση αυτό που γράφει η εφημερίδα Ελευθερία, που θα το ξαναπώ, δεν είναι μια τυχαία επαρχιακή εφημερίδα, είναι 15 μήνες μετά. Με συγχωρείτε, εγώ δεν θα πάω, να μου επιτρέψετε, ούτε σε πολιτικές ευθύνες, ούτε σε αστυνομικές, θα πάω απλά δικαστικά. Η ανάκριση 15 μήνες, τι ακριβώς περιμένει? Ό,τι θα κάνουν οι δικοί σας εμπειρογνώμονες, περιμένει? Αυτό περιμένει. Αν δεν το, από την αρχή δεν τον τρέχαμε, δεν πιέζαμε τον ανακριτή, τις εγκαλικές αρχές, Φεβρουάριο ήταν το ατύχημα, αυτοί είχαν το καλοκαίρι και πριν τις εκλογές να το κλείσουνε, γεια σας, και τελειώσαμε. Μάλιστα. Αυτό... Ζούμε στη χώρα του, σε τριτοκοσμική χώρα. Μας θεωρούν πολίτες κατώτερης κατηγορίας οι κυβερνώντες. Νομίζουν ότι με την αλαζονία, την έπαρση κυβερνάνε και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα από την ανθρώπινη ζωή τη δικιά μας. Δολοφονήσανε αθώους ανθρώπους μέσα σε ένα βράδυ και το πρωί το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να κάνουν τη συγκάλυψη, που είναι η συγκάλυψη του αιώνα. Και δυστυχώς δεν προβάλλεται τόσο όσο έπρεπε να προβάλλεται όλα αυτά τα έσχη που κάνανε η Ορσιλία και η Βαρβαρότητα στις βάρους των ανθρώπων. Και τι άλλο να πω. Τι άλλο να πω. Ότι είναι ούτε τα καρτέλ του Μεξικού, της Λατινικής Αμερικής, της όλου του κόσμου δεν συμπεριφέρονται έτσι. Κυρία Σλανίδη. Και συμπεριφέρεται μια κυβέρνηση. Κυρία Σλανίδη, εγώ θυμάμαι ότι όταν είχε πει ο κ. Κοκοτσάκης πριν μήνες, τότε που μπήκε η Ανούμπης πριν κανένα δίμηνο, ότι πάνε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για DNA και όχι για εξακρίβωση, όχι ανθρώπινου μέλους. Αυτό είναι δεδομένο. Τότε τον γκράζαν. Τώρα έρχεται το DNA και το επιβεβαιώνει. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, υπήρξε σκηνικό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με στοιχεία που ζήτησε δικηγορός? Αυτό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Το τρίτο που θέλω να σας ρωτήσω, ό,τι γνωρίζετε θα μας πείτε. Την Πέμπτη. Πήγε η δικογραφία στη Βουλή που συναντάει, πήγε στη Βουλή γιατί συναντάει πολιτικά πρόσωπα. Άρα μελητή πρέπει. Εδώ ημερομηνιακά όμως προκύπτει ότι από τις 22. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, 15 μέρες για να πάει από τον Άριο Πάγο στη Βουλή.
Μάλλον είχε κίνηση εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι να πω εγώ. Εντάξει, ήταν στημένο το σκηνικό να γίνει μια μέρα πριν κλείσει η Βουλή για να πάει μετά τις εκλογές, γιατί είπαμε, τους ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Μην χάσουν τα ποσοστά τους. Τρέμονται, μην πέσουν τα ποσοστά τους και χάσουν τα λεφτά και τις καρέκλες και τα λεφτά τους. Αυτός είναι ο σκοπός, δυστυχώς. Και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές και παντού. Αυτό είναι. Δυστυχώς. Κύριε Ασλανίδη, θέλω... Και... Ναι. Πείτε το. Και ποντάρουν στην... Τι να πω... Να θεωρήσω εμάς ανόητους τους πολίτες Ελλάδας, ότι ποντάρουν στην ανοησία μας και ότι πάλι την τελευταία στιγμή θα πάμε να ψηφίσουμε αυτούς που δεν πρέπει. Κύριε Ασλανίδη, θέλω να σας ρωτήσω, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Με αυτά τα διαρκώς ανανεούμενα δεδομένα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μία ανάκριση δεν μπορεί να κλείνει έτσι. Δηλαδή προστίθεται νέα στοιχεία, αυτά η ανάκριση δεν ανταλάβει υπόψη. Δίκη πότε βλέπετε? Τη δίκη τη βλέπω Αύγουστο, κλείνουν τα δικαστήρια. Τη Σεπτέμβριο τη βλέπω, αν μέχρι τότε δεν έχουμε βρει και άλλα οικόπεδα. Γιατί βγήκε, διάβασα σε ένα site ο κύριος Γκουρμπάτσης και είπε ότι υπάρχει και τρίτο οικόπεδο και εκεί πετούσαν, λέει, γενετικό υλικό. Α, καλά. Καταλαβαίνετε τώρα πότε θα κλείσει αυτή η ιστορία, αν συνεχίζονται και βρίσκονται συνέχεια οικόπεδα και στοιχεία και... Τι να πω. Είναι αδιανόητο αυτό. Δηλαδή, δεν το φαντάστηκα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μεγαλώσουμε ένα παλικάρι στην Ελλάδα και θα το δολοφονήσουν και θα το φερθούν με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι είναι, τι να σας πω, είναι κοινοί εγκληματίες. Λυπάμαι που το λέω. Είναι κοινοί εγκληματίες. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ασλανίδη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμα. Καλή σας ημέρα. Εγώ. Λοιπόν,